Καλημέρα, δεν καλώς ήρθατε. Δεν είναι, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, σα, καλημέρα σε όλου και όλες όσου Θα ακούνε. μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μαζί να πω ότι χθε είχαμε εδώ τον κύριο Πετρόπουλο, τον Υπουργό Αρμόδια για Θέματα Κοινωνικών Ασφαλήσεων, ο οποίο είπε ότι αν η Εθνική Τράπεζα δεν καταθέσει 36 εκατομμύρια ευρώ που είχε πάρθει απόφαση από την Βουλή για τι τα... επικουριέ τάξει των συνταξιούχων τη Εθνική θα προχωρήσει σε αφαίρεση τη ασφαλιστική ενημερότητα. Αργότερα βγήκε η απόφαση του Λίτσου Επικρατέ. Εν πάση περιπτώσει, από σήμερα το πρωί να πω ότι πληρώνονται οι συντάξει και τα αναδρομικά αυτών των συντάξεων, γιατί είχαν να πληρωθούν οι άνθρωποι επικορική συντάξη από το Δεκέμβρη του 2017. Πληρώνονται, πιστώνονται σήμερα στου λογαριασμού των συνταξιούχων του. Το 16.000 συνταξιού του λογαριασμού επικούρηση προσωπικού εθνική και εθνάκ, επικουρική συντάξης μαζί με αναδρομικά ποσά. Ε, τα αναδρομικά θα είναι από πρώτη πρώτου 19 όμω, έτσι. Λοιπόν, έχει, αυτά... έχει πάντως την αξία τη και η αίτηση προ το να κυρωθεί, νομίζω, η απόφαση του κ. Πετρόπουλου. Ναι, δείχνει ότι χθε ο κ. Πετρόπουλο, για να ας μου να χρησιμοποιήσει την έκφραση, τα έριξε στα ίσια. Δηλαδή, μίλησε για ευθεία συγγενική και ιδεολογική σχέση. Η ακουμπαρία του κυρίου Μιλονά και του κυρίου, του ο διοικητή τη Εθνική Τράπεζα και του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί πρόκειται καθαρά για πολιτική υπονόμηση τη κυβέρνηση. Και νομίζω ότι μετά από όλα αυτά και για τη μυστική αντίδραση Εθνική, εγώ δεν έχω να προσθέσω, δεν ξέρω αν θέσει να προσθέσετε κάτι, αλλά ίσω έχει νόημα να δούμε το γεγονό ότι να, μια σύνταξη, α πούμε, επικουρική, η οποία εξαρτάται το 100% από μια ιδιωτική συμφωνία, όταν την αθέτει σε μια πλευρά και στην Εθνική σταμάτησε να καταβάλλεται η επικουρική σύνταξη. Yeah. Και αυτό ίσως είναι έτσι ενδεικτικό του τι σημαίνει να, να μην είναι εγγυημένη η επικουρική σύνταξη μέσω του συστήματος του κοινωνικού ασφαλιστικού. Έτσι δηλαδή... Παραπέμπει Ακριβώς. λίγο και στο σύστημα Μητσοτάκη δεν Όχι, δεν γεν, η άποψή μου είναι ότι γενικώ η, η Νέα Δημοκρατία έχει μια έτσι προσέγγιση Σε ό,τι αφορά τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά ζητήματα Πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί, γιατί μεταφέρει ουσιαστικά το κέντρο βάρους διαπραγμάτευσης σε επιχειρησιακό επίπεδο όπου η αδύναμη σχέση πάντα είναι η πλευρά των εργαζομένων γι' αυτό άλλωστε γίνανε και εργατικές ενώσεις γι' αυτό υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου για να προστατεύουν τους αδύναμους και από την άλλη παραπέμπει έτσι σε μια αίσθηση αυξημένης ατομικής ευθύνης των εργαζομένων για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Εμείς έχουμε μια παράδοση Bismarck όσον αφορά την κοινωνική πολιτική και την παροχή δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να αλλάξει. Λέω γιατί κάποιος μπορεί να έχει μια άποψη ότι ίσως γιατί όχι να έχω και εγώ μεγαλύτερο δικαίωμα και ευχέρεια να, καταθε... να, έχω ας πούμε, και επικουρική ασφάλιση όπως τη θέλω εγώ κτλ. Αυτό όμως το οποίο είναι επικίνδυνο είναι ο τρόπος που πάει να το υλοποιήσει και η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή για παράδειγμα το, το του 19 ο κ. Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση με ασφαλιστικές εταιρείε έλεγε ότι το κόστος μετάβασης ε, της επικουρικής ασφάλισης θα βαρύνει ουσιαστικά το, το κράτος αποκλειστικά και βέβαια... Μιλάμε για 1,8 με 2 δις αν είδα και μια μελέτη του κ. Ρομπόλη, του καθηγητή που είναι ειδικό θέμα κοινωνική ασφάλιση για αυτή την το κόσμο μετάβαση. Πέρα από σημείο θα πήγαινε στον προπολογισμό, έτσι. Αφενό είναι αυτό, το δεύτερο είναι αυτό που πάει να κάνει πάλι ο κ. Μητσοτάκη, έτσι όπω το διαβάζουμε από τι προτάσει του, γιατί το μόνο το οποίο έχει πει σαφέ είναι ότι θα μειωθούν οι εισφορέ από το 20 θα πάνε στο 15. Αυτό δημιουργεί ένα κενό εσόδων προ τον ΕΦΚΑ που είναι τη τάξη των 2 με 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίω. Το οποίο με βάση υπολογισμού μα σημαίνει οριζόντια περικοπή συντάξεων, κύριο συντάξεων, στο 18 με 25 τη Επίση θέλω να πω ότι μια και ανοίξατε και το θέμα με το ΛΕΠΕΤΕ και τα λοιπά, ότι όλα αυτά γίνονται σε μια εποχή επειδή ξέρω ότι τα γνωρίζετε και τα οικονομικά θέματα, με την παγκόσμια οικονομία να πιέζεται και από τον εμπορικό πόλεμο και από τι τα... δασμολογικέ πολιτικέ του Τραμπ, χαμηλώνει και αρνητικών επιτοκίων. Αυτό τι σημαίνει ότι οι ασφαλιστικέ εταιρείε θα επενδύσουν, θα είναι επενδύσει υψηλού ρίσκου αν μπουν σε αυτή την αγορά, το οποίο σημαίνει θα έχουν και αυξημένο έτσι, χρήματα τα οποία θέλουν να βγάλουν για να καλύψουν αυτή την επένδυση. Mm -hmm. Το όλο αφήγημα τη Νέα Δημοκρατία γύρω από τι ε, συντάξει, γύρω από τα εργασιακά ζητήματα είναι επικίνδυνο κατά την άποψή μου, δεν είναι πλέον θολό, διότι έχει φανεί η αναξιοπιστία τους, δηλαδή από την ώρα που δημοσίευσαν το πρώτο τους πρόγραμμα το Δεκέμβρη, μετά με τις μελέτες του ΚΕΦΥΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών Μάρκος Δραγούμης, που με μελέτες που υπογράφει κυρία Ξαφά, ο κύριος Μάνος και όλες αυτές, αλλά κυρίως μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, εκεί ξαφνικά βγήκε όλη ας πούμε, αυτή η αντιφατικότητα, ε, όπου ναι, Τη φόρου δεν θα μειώσω άμεσα. Ναι, τι συντάξει θα δω τι θα κάνω γιατί όχι να μην πάμε σε ένα πιο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Και όποτε ζορίζονται στο δημόσιο διάλογο για το πώ θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες που θα προκύψουν, τότε αρχίζουν και τα παίρνουν πίσω. Είναι πραγματικά μια επικίνδυνη ε, κατάσταση αυτή. Και πρέπει ο, ο ελληνικό λαό να πάρει και αυτό στην ευθύνη του στι εκλογέ που έρχονται την Κυριακή να δώσει χειρό μήνυμα, να βάλει φρένο στον οφιλελευθερισμό. Ε, για να περάσουμε λίγο σε άλλα θέματα τη ευκαιρότητα, νομίζω ότι ένα μεγάλο τμήμα τη ευκαιρία μονοβολείται, ε, κύριε Κρέτσο, από τι επιστολέ οι οποίε αποκαλείται μία ε, ε, μετά την άλλη, του κυρίου Κώστα Καραμαλή προ του Αμερικανού αξιωματούχου, τον κύριο Βόρεια αλλά και του κυρίου Μολυβιάτη που ήταν τότε υπουργό εξωτερικών, σε ό,τι αφορά το θέμα του περίφημου Μακεδονικού. Ε, προκύπτει λοιπόν από αυτέ τι επιστολέ ότι η ηγεσία τότε τη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική ηγεσία του τόπου εκείνη την εποχή ουσιαστικά συμφωνούσε σε θέσει για το Μακεδονικό το οποίο ήταν πολύ πιο πίσω από τη συμφωνία που επετέφθη. Δηλαδή σε μια συμφωνία που δεν ήταν καταρχά έρικα δηλαδή δεν είναι μια συμφωνία που θα ήταν ουσιαστικά να χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία όπου ήθελαν και όπω ήθελαν, με ξέρει τον Έτσι, αυτή ήταν. Και προφανώ ενάντια τη Ελλάδα. Να χρησιμοποιεί το όνομα Μακεδονία Σκόπια. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σα και κυρίω για την εδήμονα σιωπή τη ηγεσία τη Νέα Δημοκρατία επί του θέματο. Κοιτάξτε, αυτό δείχνει την υποκρισία τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έκανε ένα νέο μακεδονικό αγώνα όταν προσπαθούσαμε να λύσουμε το θέμα του Μακεδονικού. Για μένα το... δεν υπάρχει συμφωνία Πρεσπών, υπάρχει λύση των Πρεσπών και είναι η καλύτερη λύση που μπορούσε να έρθει για τα εθνικά μας συμφέροντα αλλά και για, γενικότερα για την περιοχή για να υπάρχει ειρήνη και να μπορούν και οι δύο λαοί να ζουν με, με ευημερία. Το Μακεδονικό έχει ένα χαρακτηριστικό ως πρόβλημα για την ελληνική πλευρά. Όσο το αφήνει άλυτο, τόσο με πολύ ε, μεγαλώνουν και διευρύνουν τις συνέπειες εναντίον μας και αυτή η λύση νομίζω ήταν έντιμη ε, γι' αυτό επιμένω την είναι λύση απέναντι στη μη συμφωνία των Πεσπών δεν υπήρχε λύση και πρέπει να το καταλάβουμε ότι αν είμαστε μια χώρα μικρή είμαστε 10 εκατομμύρια ε, η Τουρκία είναι κοντά στα 70 δεν ξέρω πόσο έχει πάει 80, 80 και ε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει και την πολυτέλεια να έχει ανοιχτά μέτωπα στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Και νομίζω ότι ακριβώς μία από τα ένα τα μεγάλα επιτεύγματα ακόμα και την α, η Πρωθυπουργότητα για θέματα της α, Μακεδονίας Στράκης ε, την κυρία Χατζηργίου να λέει πριν από λίγο στον Νίκο Βέρκο ακριβώς αυτό που πήγε πολλές φορές το λέει και ο Πρωθυπουργό και επαναλαμβάνεται και νομίζω ότι έχει την αξία του α, ότι με τη συμφωνία με τον Πρεσπόν ουσιαστικά η Ελλάδα ανέλαβε και την α, επιτηρεί στον αέριο χώρο την στρατιωτική. Και κυρίω απέκλεισε στο να γίνουν τα Σκόπια ένα προτεκτοράτο, ή να επεκτείνουν μάλλον να επεκτείνει η Τουρκία τη σφαίρα, τη επιρροή τη. Να έχουμε τουρκικά αεροπλάνα στα μετοπιστέν μα. Έτσι περί αυτού γιατί ανάλαβαν αυτή η δουλειά η Τουρκία, βέβαια που θα ήταν, θα ήταν στα και θα είχαν δυνατότητα και προσγείωση στα αεροδρόμια. Τη διπλανή, τη γείτονο κτλ. Αυτά, όποιο άνθρωπο είναι, είναι καλοπροέρετο, τα βλέπει. Για να έρθουμε τώρα λίγο στα θέματα της, ε, τα σχετικά με, τη, με την προεκλογική εκστρατεία σήμερα. Αν δεν κάνω λάθο, σήμερα είναι έτσι. Θα πάει στο Σκάι ο. Ναι. Ε, Προξένησε εντύπωση η κίνηση του Πρωθυπουργού. Θα ήθελα το σχόλιο σα λίγο πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργό πάει να δώσει μια συνέντευξη αυτό δεν πάει σε πόλεμο έτσι πάει να δώσει μια συνέντευξη σε ένα κανάλι το οποίο ε, εμφανώς ε, έχει σταθεί απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του και μάλιστα μέσα στη Βουλή έχει πει ότι δικαίωμά μου είναι το κανάλι μου είναι παρόλο που εκπέψε η δημόσια συγνότητα έχουμε εμείς αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή, αυτή τη συγκεκριμένη στάση Ο δεν φοβάται να, να, πει τις απόψεις του και βεβαίως θα τις περασπίσει Ξέρετε όπου και αν χρειάζεται ποιοι δημοσιογράφοι ναι. θα... Είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τη συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι είναι σίγουρα ο κύριο Παπαχελά και η κυρία Κωσιόνη. Δεν ξέρω αν θα είναι και κάποιο άλλο. Μάλιστα. Είναι απόψη το βράδυ στι. Είναι ε... απόψη το βράδυ, ναι. Ε, πάντως ο Πρωθυπουργό που εμφανίζεται η κραματικότητα ανεβαίνει κατακόρυφα στα συγκεκριμένα κανάλια. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δείγμα του ενδιαφέροντο που προκαλεί η παρέμβασή του. Αυτό είναι αλήθεια και ο Πρωθυπουργό γενικά κρατάει ο Αλέξο Τσίπρας πολύ δυνατά ποσοστά σε όλε τι δημοσκοπήσει και πριν τη Ευρωεκλογής και μετά τι ευρωεκλογέ. δηλαδή έχει μια ένα εκτόπισμα αν θέλετε έτσι και μια διείσδυση στο εκλογικό σώμα πάρα πολύ μεγάλη Μάλιστα. και μην και μίλησατε για δημοσιοποίηση ε, δεν ξέρω μέχρι την Παρασκευή επιτρέπεται η δημοσιοποίηση τους ναι μέχρι την Παρασκευή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για τι δημοσκοπήσει ή να το αφήσουμε και να. Όχι, κοιτάξτε, εγώ ποτέ δεν έκανα και στι ευρωεκλογέ απέφυγα αυτό το ζήτημα. Κάποια στιγμή μάλιστα είχαμε κατηγορηθεί κιόλα γιατί δεν αλλάζεται ο νόμο περί δημοσκοπήσεων κτλ. Ε, οι δημοσκοπήσει είναι σνάψο είναι σημάδι τη στιγμή. Και μέχρι την Κυριακή πολλά πράγματα μπορούν να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα εάν ε, αυτό ασχοληθεί παραπάνω ενδεχομένως με την επικαιρότητα ή αναζητήσει περισσότερο πληροφορία διότι αυτό είναι και το κλειδί. Σήμερα οι πολίτες βομβαρδίζονται από πληροφορίες πάρα πολλές ε, μπορούν να τις λάβουν από διάφορα μέσα όχι μόνο τηλεόραση και το ραδιόφωνο, τα παραδοσιακά μέσα χρησιμοποιούν συνεχώς το κινητό του το τηλέφωνο και το διαδίκτυο και το κλειδί είναι οι πολίτε να είναι ενημερωμένοι για να μπορούν πραγματικά να είναι και οι πολίτε. Έτσι, ή να μην είναι μόνο καταναλωτέ και πελάτε. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει πολύ μεγάλη και συστηματική απόπειρα όλα αυτά τα χρόνια να μην μάθουμε το κυβερνητικό έργο, σε αυτό φταίμε και εμείς σε κάποιο βαθμό βέβαια θέλω να το πω ε, αλλά και να μην μάθουμε την ουσία των, των προβλημάτων να αναζητήσουμε, να γίνει ένας κριτικός διάλογος πάνω στα, στα προβλήματα τα οποία και υπάρχουν, δεν είπαμε ότι όλα είναι τέλεια και νομίζω ότι αυτό είναι το, το μεγάλο επίδικο και των εκλογών Κύριε Κρέτσο, ξέρετε, ε, ακούγοντας και αυτό το ρεπορτάζ και προχθές ας πούμε ευνηδιάστηκα όταν άκουσα να αναφέρετε το σχέδιο, όχι εσεί, ο καλεσμένο να αναφέρετε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ξέρετε είναι μια πολύ έτσι εμβληματική, θα έλεγα, πρωτοβουλία αυτή και του Υπουργείου, δηλαδή του κομματικού Παθολίου με την καινοτομία του αλλά και του Υπουργείου Υγεία, η οποία δεν έχει προβληθεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω, αν δεν την ξέρουν οι δημοσιογράφοι, δεν την ξέρει ο κόσμο. Υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνία. Υπήρξε. Ε... Γιατί γίνανε πάρα πολλά πράγματα τα οποία αν τα παραθέσει κανεί. Είναι, είναι, δηλαδή για παράδειγμα να σα πω τώρα κάτι. Μου έτυχε λοιπόν άνθρωπο ο οποίο έλεγε νεαρό, ο οποίος έλεγε, όχι, ε, τι να το κάνω που μου αύξησε Το μισθό ο Τσίπρα. Ε, αφού μου μείωσε τι ε, το αφορολόγητο, ή θα μου τα πάρει από το αφορολόγητο. Και όταν του λύσει ότι δεν έχει μειωθεί το αφορολόγητο, ε, υπάρχει λοιπόν. Τι φταίει για αυτό το γεγονό ότι υπάρχουν. Ε, το 90% των καναλιών είναι σφόδρα αντικυβερνητικό ή κάτι θα κάτι πάω, άλλο? Θα πάω σε αυτό. Επιτρέψτε μόνο να πω ότι και η ανάπτυξη του δικτύου μονάδων ιατρικής ε, ακριβία που περιέγραψε πριν ο, ε, ο, ο θυμα... Παναγιώτης Αντωνού, ο ο Αντωνού Ιανάκης, Όπως και η ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και άλλες δράσεις που κάνει το Υπουργείο Υγείας αλλά και άλλες δράσεις που κάνει και το Υπουργείο Παιδείας όπως α πούμε με το Ελιδέκ, <Τυζεταί> που είναι μια εξαιρετική είχαμε και προχθές το το στο και τα το στο ΕΛΙΔΕΚ εδώ και τον κύριο Φωτάκη και τα άκουσαν αναλυτικά οι το Ελληνικό πραγματικά... Ίδρυμα Έρευνας και Κοινοτομίας <Λ sao> ε, ουσιαστικά είναι δράσεις οι οποίες πατάνε αν θέλετε όχι σε αποσπασματικού χαρακτήρα λύσεις αλλά θέλουν έτσι να, να βρουν λύσεις που είναι διυπουργικές και κυρίως που βάζουν το θέμα της γνώσης και της έρευνας μπροστά και που ξαναφέρουν και για παντρισμένου επιστήμονε πίσω. Ναι, ναι, γιατί... μην το συζητάτε. Και, και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συνέργεια. Δηλαδή, θέλω να πω αυτού του είδου η φιλοσοφία είναι ε, που χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή αυτή την κυβέρνηση και έχει πολλά, πολλά μπορούμε να πούμε πάρα πολλά παραδείγματα σε όλου τους τομείς Ένα πράγμα, για παράδειγμα, εμεί τώρα που δουλεύουμε και με, τη, που καιρό, και με την κυρία Χα, Χατζηγεωργίου Χατζη και την κυρία Ανωτοπούλου, είναι πόσο πούμε στη Θεσσαλονίκη θα βρούμε χώρους για να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη μια, ένα πόλο έλξη οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών παραγωγών μετά και τη δυνατότητα που μας δίνει πλέον ότι έρθει ένας μεγάλος επενδυτής να επενδύσει στην πόλη. Και αυτό έγινε πούμε, με την παραχώρηση πούμε, 760 στρεμμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ με στόχο να στήσουμε αυτό το πάρκο τεχνολογία, να παράγει τη γνώση δίπλα στι επενδύσει ιδιωτικέ να υπάρχουν και δημόσιε, να μεταφερθεί και τα στούντια τη ερερ κτλ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα, πάρα πολλέ δράσει σαν και αυτέ, οι οποίε έχουν τεράστια επίδραση και στη ζωή των πολιτών και στην οικονομία των πόλεων και στην συνολική εθνική ε, οικονομία. Ε, υπάρχει πρόβλημα επικοινώνηση αυτού του έργου. είναι, είναι εμφανέ. Μην, δηλαδή, και δεν το λέω ούτε αυτοκριτικά, ούτε επικριτικά. Είναι μια, το λέω ως επισήμανση, διότι δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε εκλογέ. Και μετά τις 7 Ιουλίου, ανάλογα, ανάλογος και με το αποτέλεσμα, θα, θα συζητήσουμε σε βάθος ε, αν κάναμε κάτι λάθος από πλευράς επικοινωνιακής προβολής και, λοιπά. Τώρα έχουμε μάχη όμως, έτσι, Μην ναι, το ξεχνάμε. ένα πιστεύω εμβληματικό έτσι, σημείο της κυβερνητικής προσπάθειας είναι αυτό το οποίο έχει καταλήξει να υπάρχει ένα αποθεματικό που ξεπερνά τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή και για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης για πρώτη φορά παραδέχθηκε χθε συνέντευξη στο Σκάι ότι εάν κερδίσει εκλογέ δεν θα παραλάβει καμένη γη. Γιατί νομίζω ότι δεν έχει παραδώσει ποτέ κανεί τόσα χρήματα. Δηλαδή, να το συγκρίνει κανείς με ότι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, είχε παραλάβει, δεν ήρθαν ούτε να πληρώσει συντάξει ενό μηνό. Η, η, η σύγκριση τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση Σαμαρά είναι η μέρα με τη νύχτα και στη φιλοσοφία και στου στόχου. Θυ, θυμηθείτε ότι για παράδειγμα για τον νόμο Κατσέλη δεν κάναν τίποτα, περάσανε 182 τροπολογίες, πολλές από αυτές υπουργικέ στο τελευταίο νομοσχέδιο το Δεκέμβρη του 2014 και ξεχάσανε να αφήσουν το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Τώρα τα άδεια ταμεία αφήσανε 2,5 δις και εμείς αυτή τη στιγμή 1,5 έχουμε... Στιγμή. Ε, όχι, είναι 2,5, ε, γιατί ήταν νομίζω κάποια ρέπος. Είναι τέλος πάντων, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 26 δισεκατομμύρια στην κεντρική κυβέρνηση και άλλα 33 στη γενική. Προφανώ είναι το μαξιλάρι μέσα και τα λοιπά. Αλλά επειδή λέτε εμβληματικά έργα, που δεν, δεν μπορώ, σε κάθε τομέα έχουν γίνει πράγματα αυτά τα χρόνια που δεν είχαν Όχι γίνει ποτέ. Όχι εμβληματικό πόρα, <σομίως> είναι αυτό καθ' αυτό, το 20 τα έρχεται και μας κάνει 59 δις στην πραγματικότητα, αν βάλουμε και τα κερδί <σομίως> ξέρετε και γιατί, γιατί εμείς φτιάξαμε ένα λογαριασμό και μαζέψαμε από όλου του φορεί του δημοσίου, σε ένα λογαριασμό στην, κεντρική, στην τράπεζα της Ελλάδος, και το μαξιλάρι, το μπάφερ, το οποίο το έχει και η Πορτογαλία. Εμεί έχουμε βέβαια καλύτερου όρου. Και όλα αυτά τι κάνουν, προστατεύουν τη χώρα από οποιοδήποτε αναταραχή στι διασυνδέσει. Ουσιαστικά διεθνείς η Ελλάδα αγορές. δεν μπορεί να χρεοκοπήσει για την επόμενη η δεκαετία. Σα διακόπτω, συγγνώμη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να χρεοκοπήσει. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη να τέταρτο μνημόνιο. Η Ελλάδα έχει πλεονάσμα, έχει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξη και από τη δηλαδή την Γερμανία. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί κάποιο τρελό πρωθυπουργό για να χρεοκοπήσει στην Ελλάδα. Να αρχίσει να μοιράζει λεφτά, να τα πετάει από το ελικόπτερο. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε έναν επίδοξο πάντω πρωθυπουργό, ο οποίο λέει ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πάω να διαπραγματευτώ κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν το έχει ανάγκη. Δηλαδή, οι θυσίε του ελληνικού λαού μα έφεραν εδώ, σε αυτή την κατάσταση η οποία σε μακροοικονομικό επίπεδο είναι πάρα πολύ βελτιωμένη mm. δηλαδή αν δεν είναι επίτευμα η ρύθμιση του χρέους ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την παγκόσμια καλύτερη μέση ορίμανση του χρέου. Mm. Ότι η εξυπηρέτηση του χρέου αντιστοιχεί στο 9% του ΑΕΠ από το χαμηλότερο στι χώρε του Νότου, ενώ στα χρόνια του κ. Σαμαρά ήταν 15%. Δηλαδή πληρώναμε τεράστια το κοχρέο. Και μη καραμαλίκο, 21-22%. Ή να σα πω κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρέο εξυπηρετείται κατά 91% σε σταθερό επιτόκιο, όταν η Ψαμαρά ήταν 30 το αντίστοιχο ποσοστό. Αυτό πάλι τι σημαίνει ότι θα γλιτώσω πάρα πολλού. Πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολλά πάνε άλλου, πάνε για για πολιτική. με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει να έχουμε να δανειζόμαστε με τα χαμηλότερα επιτόκια, το οποίο σταδιακά, αργά ή γρήγορα, θα αρχίσει να περάζει, θα επηρεάζει και τις, αποφάσει των επιχειρήσεων των ελληνικών όσον αφορά τα δάνεια τους. Να μην είναι τόσο... Να, να, γιατί ήταν, δεν ήταν ανταγωνιστικό το πλαίσιο των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές με επιτόκια απίστευτα και πάρα πολύ υψηλά. Όλες λοιπόν αυτές οι εξελίξεις, ας πούμε, το 10 συν 10, το έχουμε πάρει 10 χρόνια πάγωμα για τα... και 10 χρόνια επιμήκυνση. Έχουμε μικρύνει τη δόση μα. αυτό σημαίνει ότι υπάρχει καθαρό διάδρομο ότι για 15-20 χρόνια η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη να πέσει. Καθαρό διάδρομο και, και μαζί με, και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, ένα νέο αναπτυξιακό νόμο το 1949 του -19 16, -19, με σταθερότητα 12 χρόνων για τι μεγάλε στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσει, με ένα πακέτο μια πολύ πλούσια εργαλειοθήκη αναπτυξιακών μέτρων από μικροπιστώσει, εγκαιοδοσίε. Ε, αναπτυξιακά μέτρα. Ένα έσπατο αυτή, αυτή τη στιγμή ε, τρέχει. Και βέβαια και αυθόρμητη εκδήλωση, να πούμε και τα καλά. Δηλαδή, όντω η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια ανταποκρίνονται και οι επιχειρήσει σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή, έχουμε ε, αύξηση του αου... σχηματισμού ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου ύστερα από πολλά χρόνια. Έχουμε διπλασιασμό των δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη από τι επιχειρήσει. Έχουμε αυτή λοιπόν την ικανότητα και βλέπουμε όλα αυτά τα θετικά βήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, έχουμε ακόμα δύο λεπτά. Να φτάνουμε σε λίγε μέρε στι εκλογέ. Αν και θα έχουμε νομίζω τον κύριο Ρουπακιώτη αύριο εδώ, ε, στον αέρα, για να μα πει για το τι κάνει το Υπουργείο Ιστορικών. Ε, όλα βαίνουν κανονικώ, έτσι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τα θέματα αυτά. Όλα βαίνουν κανονικά και όλε οι πολιτικέ δυνάμει πρέπει να προσπαθήσουν να πάμε στι εκλογέ πολιτισμένα, να προστατέψουμε τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει πάντω μέχρι στιγμή κάτι το οποίο να έχει δημιουργήσει πρόβλημα, όχι. Όχι, αλλά επιμένω όμω ότι είναι κρίσιμε εκλογέ και οι πολίτε καταλαβαίνουν ότι μπορεί να έχουν μια κόπωση από το συνεχέ προεκλογικό κλίμα και να βλέπουν συνέχεια πολιτικού να αντιπαραδίδεται στα τηλεοπτικά παράθυρα. Οφείλουν όμω και αυτοί από τη μεριά του και εμεί από τη δική μα τη μεριά να εξηγήσουμε το πρόγραμμά μα, να εξηγήσουμε τι ιδέε μα, το όραμά μα. Διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμε εκλογέ. Διότι ό, αυτό που είπατε, ο καθαρό διάδρομο, ο ανοιχτό διάδρομο, αυτά τα βελτιωμένα μεγέθη και στο θέμα των ελλημάτων και του χρέου και τη ανάπτυξη και τη προσέλκυσης επενδύσεων και των εξαγωγών. Όλα αυτά, ξέρετε, στην οικονομία δεν πρέπει να θεωρούνται εδωμένα. Συγκεκριμένε αποφάσει μπορούν να ανατρέψουν το κλίμα, μπορούν να φέρουν πολύ μεγάλη αναστάτωση και ήδη εγώ βλέπω, όλοι μα το βλέπουμε, μετά το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών, ότι έχουν ανοίξει τι ωρέξει των φιλελεύθερων κύκλων τα αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών και έρχονται με μια ατζέντα πάρα πολύ σκληρή για κόκκινα δάνεια, πληστηριασμού ακινήτων και περιορισμό του κράτου. Και θα γίνει πραγματικά, επειδή είναι ιδιαίτερα φιλική με του τραπεζίτε η σχέση του κυρίου Μισωτάκη και το δείξαν άλλωστε και με την ενέργεια που κάνει η Εθνική με το θέμα του ΛΕΒΕΤΕ. Νομίζω ότι βέβαια λειτουργεί η πλατφόρμα. 야, <χα dagger> αλλά εκτός από αυτούς που καλύπτουν την πλατφόρμα, υπάρχουν και άλλοι οποίοι έχουν. Α... Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το θέμα των κόκκινων δανείων αυτή τη στιγμή και πραγματικά είναι ερωτηματικό τι θα γίνει. Ε, Μέχρι τώρα οδή μπορεί να πει, ελάχιστοι πιθανώ να έχουν αδικηθεί. Και να έχει βγει σε πληστηριασμό, κάποιο σπίτι, κάποιο περιουσιακό της στοιχείο. Αλλά γενικά, στο κομμάτι τη προστασία πρώτη κατοικία, η κυβέρνηση θα πήγε καλά αυτά τα χρόνια. Ε, βέβαια. Και, και καλό και του πολίτε και όσου μ' ακούνε να συγκρίνουν, α πούμε, στην Ισπανία, τι έγινε με του πληστηριασμού. Να δούνε αν πραγματικά στην Ελλάδα είχαν προστασία τη πρώτη κατοικία ε, ή όχι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, έτσι αλλιώ το σύνθημα ότι τη Κυριακή 7 ηλιού ψηφίζουμε για τη ζωή μα και ο καθένα για τη ζωή του, για τη ζωή των παιδιών του. Νομίζω ότι έχει ένα. Ψηφίζουμε ειδίτερο... για τη ζωή μα και για το μέλλον αυτή τη χώρα. Το... Ο ελληνικό λαό έκανε τεράστιε θυσίε για να μπορούμε να ταινίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να υπάρχει μια ανάταση του κόσμου. Και είναι μπροστά μα Ό, όλοι, αυτοί, ό, όλοι μπορούμε να δρέψουμε αυτού του καρπού αυτή τη προσπάθεια και γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίμα αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε την καρδάρα από το γάλα με ένα αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, που δεν θα είναι λοιπόν, δικό για τον ελληνικό λαό. Είχαμε στο στούντιο μαζί μα αυτή την ώρα τον κύριο Ελευθέρη Κρέτσο, τον κυβερνικό εκπρόσωπο μέχρι τι εκλογέ, τον Υπουργό Επικρατεία και Αρμόδιο για θέματα ενημέρωση.